Χαίρετε. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ανάμεικτα συναισθήματα για πρώην. Κυρία Θέκλα, έχω ένα ερώτημα. Γίνεται να θέλουμε κάποιος πρώην μας να είναι καλά, ευτυχισμένος, να κάνει οικογένεια και παράλληλα να μην θέλουμε επαφές μαζί του γιατί νιώθουμε πληγωμένες και φυσικά θα θέλαμε κατά βάθο να του κοπανίσουμε το, το κεφάλι στον τοίχο. Δηλαδή τον αγαπάμε ή όχι νιώθοντας κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ για όλα, ειστερόγραφο λέει φίλοι, και για το βίντεο με την κοπελίτσα που είναι έγκυος ήδη μητέρα και ένας άχρηστος στην παράτηση. Με αυτά τα βίντεο μου δείχνετε ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα της ζωής. Φιλενάδα. Ανάμειχτα συναισθήματα για, τον πρώην, για έναν πρώην μας το οποίο μπορεί να είναι και για μίαν πρώην μας, ε. Είπαμε ότι τα βίντεο μας είναι α, γενικά και αναφέρονται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα φύλλα, σε όλους τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, σε όλων των ειδών της σχέσης. Είτε σχέσεις α, οι οποίες έχουν τελειώσει, είτε πού θα τελειώσουν κλπ. Είναι απολύτως φυσιολογικό να έχουμε ανάμειχτα συναισθήματα για έναν πρώην μας ή για μίαν πρώην μας. Εάν τα συναισθήματα μας ήταν ξεκάθαρα αγαπητικά, δεν θα ήταν πρώι μας. Χωρίς να σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε με κάποιον μόνο επειδή τον θέλουμε εμείς ή μόνο επειδή την θέλουμε εμείς, αλλά αν είμαστε σε μια σχέση η οποία πάει καλά, είναι αρμονική σχέση και θέλει ο ένας τον άλλον, τότε είναι πολύ θετικά τα συναισθήματα. Για να χωρίσει όμως ένα ζευγάρι, σημαίνει ότι υπήρξε ρήξη, ρήξη στο στενό συναισθηματικό δεσμό του ζευγαριού και έχουμε πληγωθεί. Και εμείς και ο πρώην και εμείς και η πρώην. Κάποιος πληγώνεται περισσότερο, κάποιος πληγώνεται λιγότερο. Οι χωρισμοί όμως επιφέρουν ψυχική οδύνη. Ακόμη και σε αυτούς που αποφασίζουν να χωρίσουν. Γιατί έχουμε, έχουμε συνήθως τη ψευδέστηση, τη λαθασμένη πεποίθηση ότι αν ένα πρόσωπο αποφασίσει να τερματίσει μια ερωτική σχέση, ότι εκείνο το πρόσωπο είναι μέσα στην τρελή χαρά και νιώθει πάρα πολύ ωραία που χώρισε και δεν στενοχωριέται καθόλου που έχει τελειώσει μια σχέση. Όχι. Ακόμη και αυτοί που παίρνουν την απόφαση να χωρίσουν στενοχωριούνται μετά. Ρωτά φίλοι εδώ πέρα, και καταλαβαίνω ότι μιλά για τον εαυτό σου σαφώ, ότι θέλει να είναι καλά ο πρώην σου, να είναι ευτυχισμένο, να κάνει οικογένεια. Δεν θε το κακό του αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι ένας καλός άνθρωπος. Έχεις καλές προθέσεις στη ψυχή σου. Δεν είσαι παλιό κόριτσο, παλιό παιδό. Δεν είσαι παλιό Δεν έχεις αρνητικότητα μέσα σου, δεν έχεις τοξικότητα, δεν έχεις εκδικητικότητα. Να πεις ότι εφόσον αυτός ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε να με κάνει εμένα ή να με κάνει εμένα ευτυχισμένο, να μην είναι ποτέ αυτός ευτυχισμένος ή το άλλο το κλασικό αν δεν σε έχω εγώ να έχει κανείς. Βλακίες. Βλακίες και σαφώς ανοριμότητες. <σομίως> <σομίως> Όταν είμαστε καλοί άνθρωποι και ο πυρήνας μας είναι θετικός και αγαπητικός, ακόμη και αν μας έχει προσβάλει πάρα πολύ ένας πρώην ή μία πρώην, ακόμη και αν μας έχει προδώσει ένας πρώην ή μία πρώην, ακόμη και αν μας έχει απατήσει είτε ερωτικά, είτε οικονομικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ένας πρώην ή μια πρώην, δεν ευχόμαστε το κακό αυτών των ανθρώπων. Όμως, όμως, εάν αγαπούμε τον εαυτό μας, αν έχουμε αυταγάπη και αυτοεκτίμηση, δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους πλέον στη ζωή μας. Τους ανθρώπους οι οποίοι μας απογοήτευσαν ικτρά, τους ανθρώπους που προσπαθήσαμε να βρούμε ευτυχία και αγαπητική ερωτική σχέση μαζί τους και καταλήξαμε σε πόνο, σε προδοσία, σε εγκατάλειψη. Γιατί πολλές φορές η εγκατάλειψη δεν έρχεται από αυτό που αποφασίζει να χωρίσει. Πολλές φορές η εγκατάλειψη προηγείται από τον άλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα σε σχέσεις που είναι νεκρές. Δεν σημαίνει ότι την ώρα που κάποιος γιατρός θα πει την ώρα του θανάτου του νεκρού ότι αυτό έχει σκοτώσει τον νεκρό. Όχι. Δηλαδή αυτό που λέει τελειώσαμε, μπορεί να μην είναι αυτό που έχει τελειώσει τη σχέση. Μπορεί ο άλλο να έχει φύγει πολύ καιρό πριν. Μπορεί ο άλλο ή οι άλλοι να είναι εκεί και να μην είναι εκεί. Να έχει σταματήσει να έχει αγαπητικά συναισθήματα, να έχει σταματήσει να έχει ερωτικά συναισθήματα για το τέρι του, για το τέρι τη και για λόγου συμφέροντο, για λόγου βολέματο, είτε λόγω τεμπελιάς πνευματικής, να κάθεται εκεί πέρα και να μην λέει «τελειώσαμε» και να αναγκάζεται να το πει ο άλλος το «τελειώσαμε» αυτός που ακόμη έχει συναισθήματα. Και όταν ακόμη έχει συναισθήματα, εννοείται ότι σου έρχεται να κοπανίσεις το κεφάλι του άλλου στον τοίχο, ο οποίο μαγάρισε την αγάπη σας. Ξέρετε τη λέξη «μαγαρίζω». «Μαγαρίζω» σημαίνει ότι βρωμάω, σημαίνει τι χαλάω, σημαίνει την απαξιώ. Ναι, μπορούμε να αγαπούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μέσα στη ζωή μας. Όπως μπορούμε να αγαπούμε και τους εχθρούς μας. Αλήθεια, μπορούμε να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Πώς? Από μακριά. Από απόσταση ασφαλείας. Χωρίς να φέρνουμε τον εαυτό μας κοντά στον κίνδυνο. Μπορούμε να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και είναι ανθρωπιστικό να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και είναι ένδειξη πνευματικής ανωτερότητας ή πνευματικής ποιότητας ή πνευματικότητας. Απλώς τον αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και τι σημαίνει αγαπάω τους εχθρούς μου. Δεν εύχομαι το κακό τους. Δεν θέλω να ακούσω κακάνια για αυτούς. Θέλω να είναι καλά, αλλά εφόσον αγαπάω τον εαυτό μου, μακριά μου. Μακριά και αγαπημένοι που λένε με αυτή την έννοια. Μακριά. Φιλενάδα, δεν ξέρω αν εσύ τον χώρισες. Δεν ξέρω αν αυτό σε χώρισε. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να γνωρίσω. Και εσύ μπορεί να μην γνωρίζει καλά-καλά τι έχει επισυμβεί μέσα στη σχέση σα. Από τη στιγμή όμω που τελείωσε αυτή η σχέση και ήταν ερωτική σχέση, οι ερωτικέ σχέσει, άμα τελειώνουν, τελειώνουν και πάμε και παρακάτω. Με την έννοια του ότι δεν καθόμαστε να τι αναλύουμε και να τι υπεραναλύουμε και να κλαίμε πάνω από χυμένο γάλα. Λένε οι εγγλέζοι don't cry over spit milk. Μην κλε πάνω από ένα ποτήρι γάλα ή ένα μπουκάλι χάλα που χύθηκε, γιατί δεν θα ξαναμαζέψει το γάλα και να το βάλει καθαρό μέσα στο μπουκάλι. Τελείωσε. Χύθηκε το γάλα, χύθηκε. Από τη στιγμή που τελείωσε μια ερωτική σχέση και από τη στιγμή που άλλο είναι πρώην και άλλοι είναι πρώην, δεν έχει νόημα να καθόμαστε να το μυρικάζουμε και να λέμε Αχ και γινόταν το ένα, Αχ και γινόταν το άλλο, δηλαδή να κολλούμε στο στάδιο τη διαπραγμάτευση όσον αφορά το πένθο. ή να τον κλαίμε τον μακαρίτη και τη μακαρίτη σαν για μήνε, για χρόνια, για εβδομάδε. δηλαδή να καθυλωνόμαστε στο στάδιο του πένθου, τη θλίψη, τη κατάθλιψη. ή να αρνούμαστε την πραγματικότητα ότι έχουμε χωρίσει. Το παίρνουμε απόφαση. Τον χώρισα, με χώρισε. Χωρίσαμε. Τελειώσαμε. Shit happens. Life happens. Χωρίσαμε. Τελείωσε. Χωρίσαμε. Αποδοχή χωρίσαμε. Τελείωσε αυτή η ερωτική σχέση. Ό,τι και να σήμαινε για μένα αυτή η ερωτική σχέση όσο υπήρχε ζωή, δεν σημαίνει πλέον, γιατί τελείωσε. Οι ερωτικές σχέσεις όταν τελειώνουν, τελειώνουν. Τελειώνουν. Γιατί αν δύο άνθρωποι πραγματικά αγαπιούνται, δεν θα την τελειώσουν την ερωτική τους στη σχέση. Να μην σας πω ότι θα την αρχίσουν καν. Αν υπάρχει προπτική για πραγματική αγάπη ανάμεσα σε δύο ανθρώπου, που μπορεί να μην είναι το κατάλληλο timing, να μην είναι ο κατάλληλο χρόνο για να συναντηθούν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ξεκινήσουν την ερωτική του σχέση. Θα συμπεριφερθούν σεβαστικά ο ένα τον άλλο και δεν θα ξεκινήσουν κάτι το οποίο δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψο του, στο ύψο των περιστάσεων του. Δύο άνθρωποι που βρίσκονται σε μια ερωτική σχέση, είτε αυτή η σχέση είναι σχέση συγκατοίκηση, είτε είναι σχέση ε, χρόνια, είτε είναι σχέση γάμου, αν πραγματικά σέβονται αυτή τη σχέση και αν πραγματικά αγαπούν ένα τον άλλον, δεν θα χωρίσουν. Δεν θα φτάσει στο τέλο αυτή η σχέση. Μπορεί να αγαπά ο ένα, και ο άλλος να μην αγαπά. Θα τελειώσει αυτή η σχέση. Για να διατηρηθεί μια ερωτική σχέση χρειάζεται αγάπη, επιλογή, επιμονή, πνευματικότητα, προσπάθεια και από τι δύο πλευρέ. It takes two to tango. Χρειάζονται δυο για να χορέψουν ταγκό. Δεν πάει να ξέρει εσύ όλα τα βήματα του τάγκο για να μπορεί κιόλα να αυτοσχεδιάζει, που είναι πολύ δύσκολο στο τάγκο να αυτοσχεδιάζει και σα μιλάει μία που δεν ξέρει καθόλου. Που χωρώ, αλλά από ό,τι κατάλαβα. Αν ο άλλο είναι τσαμπατσούλη, δεν μπορεί να χορέψει ταγκό. Ή αν η άλλη είναι τσαπατσούλα. Αν ο άλλο δεν ξέρει. It takes two to tango. Χρειάζονται δυο για να χορέψουν ταγκό. Από τη στιγμή που μια ερωτική σχέση έχει φτάσει στο τέλο, η ανθρωπιστική προσέγγιση, ναι, είναι. Να μην θέλουμε το κακό, το κακό του πρώην μα ή τη πρώην μα, να μην είμαστε εκδικητικοί, να μην λέμε α δυστυχήσει τώρα αυτό ο άνθρωπο που δεν είναι μαζί μου, α μην βρει ποτέ την ευτυχία, α μην παντρευτεί ξανά, α μην ερωτευτεί, α μην αγαπήσει. Όχι! Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπο, αλλά θέλω να είμαι κι εγώ καλύτερα. Και επειδή θέλω να είμαι κι εγώ καλύτερα, δεν επιτρέπω να είναι στη ζωή μου αυτό το πρόσωπο, το οποίο αν μη τι άλλο με έχει απογοητεύσει εκτρά. Γιατί περί εκτρή απογοήτευση πρόκειται όταν ξεκινάει μια ερωτική σχέση με όλα τα, τα, φόντα και τον ενθουσιασμό και τα έντονα συναισθήματα και καταλήγει να ξεφουσκώνει σαν ένα μπαλόνι που έχει τρυπηθεί από μια και μοναδική καρφίτσα. Απογοήτευση. Frustration λέγεται στα αγγλικά. Ματέωση ονομάζεται στα ελληνικά. Όχι αγάπη μου. Καλά κάνεις και δεν θες τον πρώην που σε έχει ματαιώσει στη ζωή σου ή που έχουν ματαιωθεί τα όνειρά σου γι' αυτόν, και καλά κάνεις που δεν θες το κακό του, γιατί άμα στέλνουμε αγάπη στον κόσμο, αγάπη θα πάρουμε. Άμα ευχόμαστε να είναι άλλοι καλά, θα είμαστε και εμείς καλά. Αλλά είπαμε, μακριά μας αυτοί που δεν έχουν πλέον χώρο στη ζωή μας. Καθαροί χωρισμοί, Καθαροί λογαριασμοί, καθαρέ σχέσει. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν του καλού φίλου. Οι καλοί χωρισμοί κάνουν του ισορροπημένου ανθρώπου. Και καλό χωρισμό σημαίνει τέρμα και τελείωσε. Δεν είμαι ξανά σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχουν τα ραβέρια, δεν έχω παρεδώσει. Παρεχτών, παρε... εκτό από την περίπτωση που έχουμε μαζί με παιδιά με έναν άνθρωπο. Και εκεί, ναι, αν έχει χωρίσει με έναν άνθρωπο που έχει μαζί παιδιά, οφείλει να καθίσει εκεί πέρα να ματαιώνεσαι ίσω ή να ταλαιπωρείσαι ίσω συστηματικά μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά σου γιατί ή ανέλαβε την ευθύνη να κάνει παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο. Σε καμία άλλη περίπτωση που δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχει λόγο να ταλαιπωρούμε στέχοντα τη ζωή μα πρώην η γνώμη μου πάντα, τη ρωτήσατε, σας απαντάω. Καλό βράδυ φιλιά και θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω τα σχόλια και τις απόψεις σας. Τσάου!